Βαγόνια δεν πήρανε, βαγόνια δεν πήραν, και μόνα τους μείνανε. Βρε το φίλο μου τον Αγκόπ. Γεια σου. Γεια σου Γιάννη. Γεια σου Γιαννάκη. Τι γαμπάρια. Πού ήσουν βρε παιδί μου χαμένος? Χαμένος και φαίνεσαι. Πρόσεξε θα σ' αποφράσω να μην σηκωθώ όρθιος. Πρόσεξε θα σ' αποφράσω. Θα με πεις εμένα χαμένο. Όχι, θέλω να πω που ήσουν και δεν σε έβλεπα. Τώρα που με βλέπεις δεν με βλέπεις. Σε θέλω, σε θέλω. Με θέλεις, τι με θέλεις. Δεν μου λες δουλεύεις. Όχι, γιατί θα με δουλέψεις εσύ. Κάθεσαι, κάθεσαι. Όχι, ξαπλωμένος είμαι. Δεν με βλέπεις, βρε. Δεν με βλέπεις, δεν είμαι όρθιος. Βρε, παιδί μου, εργάζεσαι, εργάζεσαι. Γιατί θα με εργαστείς εσύ. Όχι, αλλά θα σε σώσω εγώ. Σου βρήκα δουλειά. Θα με σώσεις. Ναι, βέβαια. Τι είσαι, σωσίδιο είσαι, θα με σώσεις. Άκουσε να δεις. Ένας φίλος μου έχει ένα εστιατόριο. Εσχηματόριο. Εστιατόριο, μαγειρίο. Α, και με θέλει να πάω να φάω, ε. Όχι να φας. Αλλά αυτός φεύγει στο εξωτερικό και θέλει να αφήσει κάποιον στο πόδι του. Και εγώ σκέφτηκα εσένα. Σκέφτηκε σε μένα, τι να κάνω εγώ. Να καθίσει το πόδι του. Να καθίσει το πόδι του. Ναι, βέβαια. Και αυτό τι θα κάνει. Θα φύγει. Εγώ θα κάτσω στο πόδι του. Ναι. Αυτό θα φύγει. Βέβαια. Εγώ πρέπει να κάτσω το πόδι του. Οπωσδήποτε. Βρε μπουμπούν, άμα σου δώσω μια στο κεφάλι σου, θα δει τον ουρανό υπτάμενου δίσκου. Άμα κάτσω εγώ στο πόδι του, πώ θα φύγει αυτό, βρε. Θα με σέρνει και μένα μαζί του. Όχι. Αλλά πού θα κάτσω. Στα τακούνια θα κάτσω. Όχι. Στα κορδόνια πού θα κάτσω εγώ. Σιγά να μην κάτσω απάνω στα γόνατά του να με κάνει δάκτυρη δίκτυρη δίκτυρη. Όχι παιδί μου, δεν εννοώ αυτό. Τι εννοάς. Θέλω να πω θα καθίσει στη θέση του. Θα κάτσω στη θέση του. Γιατί δεν το λες από την αρχή θα κάτσω στη θέση του. Στο πόδι του, σιγά να μην κάτσω και στην αγκαλιά του. Τέλος πάντων, τέλος πάντων. Λοιπόν, δέχεσαι. Να, τι να κάνω εγώ. Να καθίσει στη θέση του. Να κάνω τι. Να κάνει το μάγειρο. Να κάνω το μάγειρο. Ναι. Έχεις μάνα. Έχω. Άντε στη μάνα σου. Το ξέρει που είσαι εδώ. Βρέσαι άμα, ποιος σου είπε σένα που είμαι μάγειρος εγώ, πού ξέρω που μάγειρο τζιλίκι εγώ βρε. Βρε παιδί μου δεν έχεις μαγειρέψει ποτέ στη ζωή σου. Μια φορά μαγειρέψα ένα φαΐ εγώ και μη είχαν τρεις μήνες στο νοσοκομείο μέσα. Στο νοσοκομείο. Στο νοσοκομείο μάλιστα. Γιατί τι έγινε. Τι έγινε. Ναι. Από το φαΐ που μαγείρεψα. Τι φαγητό μαγείρεψα. Τι φαΐ μαγείρεψα. Στο σπίτι είχα πάει σε ένα φιλικό μου, συγγενικό μου, γνωστό μου σπίτι. Ναι. Αυτό το σπίτι ήταν άρρωστοι. Μέσα οι άνθρωποι. Ναι, οι νοικοκυρέοι. Οι νοικοκυρέοι. Οι οικοδεσποτάδες που λένε. Οι οικοδεσπότε. Οι οικοδεσπότε. Ήταν άρρωστοι από αρρώστια. Ήταν εξαπλωμένοι, κατάλαβες, ξαπλωτοί. Ναι. Όρθιοι ήθελες να είναι με την αρρώστια. Καλά, βρε, μην αγριεύεις. Άντε γιατί. Άντε γιατί. Καλά, καλά. Άντε γιατί. Λοιπόν, άκουσε με τώρα. Και με λένε οι άνθρωποι, κύριε Ακόπη μου, δεν έχουν σε φιλέψουμε και εσένα να φάμε κάτι. Δεν μας μαγειρεύεις ένα φαΐ, γιατί δεν έχουν αυτοπροσωπικότητα μέσα. Δεν είχαν υπηρεσία. Ναι, Περσία δεν. Ποιος Περσία, βρε. Υπηρέτρια υπηρεσία. Από αυτό, ναι, από αυτό δεν είχαν από αυτό. Λέει, μαγείρεψε μας ένα εύκολο φαΐ. Εύκολο φαγητό. Ναι, λέω, τι φαΐ, λέει, καρονομανάδα. Τι? Καρονομανάδα. Μακαρονάδα θες να πεις. Ναι, μακαρονάδα από αυτό. Λέω, εύκολο φαΐ, να το μαγειρέψω. Με λέει, αλλά να προσέξει, με λένε. Τα μακαρόνια λέει να σταθούν ντούρα. Ντούρα λέει όρθια. Λέω ντούρα να σταθούν, τι να τα κάνω ντούρα λέω. Σκέφτηκα λέω, εκεί το ντούρο με έφαγε να σταθούν όρθια λέω. Κατάλαβες. Σκέφτηκα τα μακαρόνια τρύπια είναι, να χώσω μέσα λέω καδρόνια. Κατάλαβες. Τι να βάλεις. Να χώσω καδρόνια από τις τρύπες. Πού μωρέ καδρόνια στα μακαρόνια. Στάσου, δεν είμαι τόσο μπουνταλάς. Δεν σκέφτηκα, λέω δεν κάνω να βάλω καδρόνια μέσα. Έλα έπρεπε να σταθούν ντούρα. Εννοούσα να μην λασπώσουν οι άνθρωποι. Δεν έβρεχε εκείνη την ημέρα, βρε. Να... Δεν έβρεχε. Να μην κολλήσουν, να μην λαπαδιάσουν. Να μην λαπαδιάσουν. Τέτοιο θα είπαν αυτοί, ναι. Αλλά έλα που εγώ λέω να σταθούν ντούρα, όρθια, τι να κάνω. Πάω που λες, αγοράζω από ένα χρωματοπωλείο 5 κιλοβάτ γύψο. Κιλά, 5 κιλά. Κιλά, κιλοβάτ, το ίδιο είναι. Άντε, έχει το νους και μην με μπουρδουκλώνεις. Αγοράζω που λες 5 κιλοβάτ γύψο, τα ρίχνω μέσα στον τέντζερε. Στάσου, δεν ακούσεις, στάσου, μη βιάζεσαι. Και όλα τα μακαρόνια, ντούρα, όρθια, σαν τηλεφωνόξυλα μείνανε. Έριξες το γύψο μέσα στο τέντζερι. Πού ήθελε να το ρίξω, απόξω, στον δρόμο. Έλα, Χριστέ και Παναγία μου, και τι έγινε. Άκου να ακούς, λέει, έλα, Χριστέ και Παναγία.
Μόλις τελειώσω, τους το πάω τους αρρώστους μέσα. Λέω, έτοιμο το φαΐ. Ποιος τα έκανε αυτά? Λέω, εγώ τα έκανα. Για φάει κιόλας, με λένε. Τι να κάνω, για να τους δώσω θάρρος. Έφαγα λίγο. Αμέσως τηλεφωνάνε οι άνθρωποι, γκρούσε το μάτι μου. Έπεσα χάμω εγώ. Χτυπιόμουν σαν οχταπόδια, που λένε. Έρχεται αμέσως ο πρώτος βοήθειος. Το πρώτο βοηθειόν. Το πρώτο βοηθειόν. Έρχεται και ο δεύτερος ο βοήθειος. Όλες οι βοήθειες φτάσανε εκεί. Με τσουβαλιάζουνε, με παίρνουν σηκωτό μέσα στο φορείο. Μέσα στο φορείο, το γρου στο νοσοκομείο. Και γιατί σε πήγαν στο νοσοκομείο? Με το γύψο τι κάνουμε? Μπαλώνουμε, βουλώνουμε τρύπες. Εντάξει. Ποιος έφαγε τα μακαρόνια πρώτος με το γύψο? Εσύ. Τι θες να με κάνουνε? Είχα μπαλωθεί, είχα στοκαριστεί μόνος μου. Μέχρι πιστολέτο φέρα, πανίγουν την άσφαλτο, να με ανοίξουν μέσα μου, να βγάλουν το γύψο από μέσα. Τέλος πάντων, έκανες ένα σφάλμα τότε, αλλά τώρα θα σου πω εγώ ένα φαγητό που θα μαγειρεύουμε στο μαγειρίο. Και να μην έχει νοσοκομείο ούτε, μέσα. Ούτε νοσοκομείο, ούτε γύψο, ούτε τσιμέντο. Άντε να δούμε, τσιμέντο να γίνεις. Για λέγε να δούμε τι θα γίνει. Και θα το ονομάσουμε το τουρλού τουρλού του Αγκόπη. Τι είναι αυτό το τουρλού τουρλού του Αγκόπη? Τουρλού τουρλού μαλαφατούρες που λένε? Όχι, παιδί μου, θέλω να πω το Μπριάμ. Μάλιστα. Το σπεσιαλιτέ του καταστήματος. Α, το σπεσιαλιτέ, πώς το είπες? Το σπεσιαλιτέ του καταστήματος. Αυτό πώς λέτε? Το τουρλού τουρλού του Αγκόπη. Αυτό πώς γίνεται, πώς γίνεται? Ακούσέ με και πρόσεχε. Άντε. Παίρνουμε τον τέτζερι, βάζουμε νερό και το βάζουμε πάνω στη φωτιά. Μάλιστα. Αρχίζει το νερό να βράζει και να κάνει χλου χλου χλου. Κάνει χλου χλου χλου, χλου το νερό. Χλου, ναι. Γαλοπούλα είναι, βρε χλου χλου. Θέλω να πω, βράζει το νερό. Αν βράζει, μάλιστα. Παίρνουμε τις μελιτζάνες, τις κόβουμε ψηλές ψηλές, πλίτς μες στο τέντζερι. Μάλιστα. Παίρνουμε τα κολοκύθια, τα κόβουμε ψηλά ψηλά, πλίτς μες στο τέντζερι. Παίρνουμε τις πατάτες, τις κόβουμε ψηλές ψηλές, πλίτς μες στο τέντζερι. Στάσου, στάσου. Γιατί? Έπεσε μια πατάτα όξω από τον τέντζερι. Πού? Φανταστικά είναι όλα αυτά. Α, τι με λες, κοιτάζω κι εγώ μες στο τέντζερι, βρε. Έχεις βάλει κανένα τέντζερι? Είναι φανταστικά όλα αυτά. Καλά, σου τα περιγράφω για να καταλάβεις. Καλά, δεν είμαι σαν και εσένα που μπούνα σε εγώ. Τα καταλαβαίνω. Λοιπόν, λέγε. Παίρνουμε το σέλινο, κόβουμε ψηλό-ψηλό το σέλινο, το ρίχνουμε μέσα στο τέντζερι. Μάλιστα. Παίρνουμε καρότο, το κόβουμε ψηλό-ψηλό, το ρίχνουμε μέσα στο τέντζερι. Παίρνουμε μαϊντανό, το κόβουμε ψηλό-ψηλό, το ρίχνουμε μέσα στο τέντζερι. Μάλιστα. Κόβουμε και το κρεμμύδι, το βάζουμε μέσα. Μάλιστα. Όταν σιγοβράσουν λίγο, ρίχνουμε μπόλικο λάδι, αλάτι και πιπέρι. Πουφ, πουφ, πουφ. Αψε! Τι έπαθες? Είδες τι έπαθα? Τι? Το πιπέρι ήρθε στα ρουθούνια μου. Φανταστικό είναι και το πιπέρι. Αν καλά και ο φανταστικά φτερνίστηκα. Και μόλις μαγειρευτεί, το κατεβάζουμε και το σερβίρουμε στους πελάτες. Είναι εντάξει, λες? Εντάξει είναι. Και... Τώρα, θες να το πω εγώ τώρα? Ναι. Πώς τα κάνεις ναι, εσύ? Ναι, πες μου, πώς θα τα κάνουμε όλα αυτά. Αυτά σε ποιον τα έλεγες τώρα εσύ? Σε σένα. Ήμουνα κι εγώ μπροστά που τα έλεγες. Σε ποιον τα λέω τόση ώρα? Α, σε μένα τα λέω. Λέω μήπως είναι διαδόσεις. Ήμουνα κι εγώ μπροστά, ε. Μα σε εσένα δεν τα λέω τόση ώρα. Καλά, μωρέ, μην αγριεύεις. Μην αγριεύεις, μωρέ. Και να κάνω πάλι μουσική μα και βγάλω άλλο φαΐ. Για να δούμε τώρα τι θα κάνεις. Ναι. Παίρνουμε τον τέντζερι. Ναι. Μας τον περνάνε στο κεφάλι. Τον βάζουμε στη φωτιά. Α, τον βάζουμε στη φωτιά. Ρίχνουμε μέσα νερό. Μπράβο. Και σβήνουμε τη φωτιά. Άμα σβήσει φωτιά, πώς θα βράσει το νερό? Α, καλά λες. Το νερό βράζει τώρα. Κάνει χουλά, 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 χουλά. Χλου, χλου κάνει. Καλά, μπορεί να μην κάνει χλου και κάνει καλά, 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 καλά. Τέλος πάντων, παρακάτω. Βράζει αυτό, βράζει, βράζει. Αφού βράζει, εγώ τι πρέπει να κάνω? Δεν πρέπει να κάνω κάτι? Ναι, βεβαίως πρέπει να κάνεις. Τι θα πάρω τώρα, είπαμε? Τις μελιτζάνες. Α, ναι. Παίρνουμε τη μελιτζάνα, την κόβουμε ψηλή, ψηλή. Χλαπ, τη ρίχνουμε μέσα. Όχι, χλαπ, πλίτς. Στάσε, βρε. Μάγειρας δεν είμαι εγώ. Όπως το ρίχνω εγώ μέσα. Μεγάλη ήταν η μελτζάνα, γι' αυτό την έριξα μεγάλη. Έγινε χλαπ, πήγε μέσα. Παίρνουμε ίσως την κολοκύθα, τη ρίχνουμε μέσα και αυτή να ψηλή-ψηλή. Τώρα η κολοκύθα με τη μελτζάνα τσακώνονται? Όχι, παιδί μου. Βράζουν, βράζουν. Βράζουνε. Παίρνουμε την πατάτα, ναι. Την βάζουμε ψηλή-ψηλή, χλάπα της και αυτή να μέσα, ναι. Η πατάτα. Παίρνουμε ίσως το καρωτό, το καρωτό. Το καρότο. Ε? Καρότο. Το καρότο είναι, το είναι, τι καρότο, το κατάλαβες. Το κόβουμε και αυτό, το βάζουμε μέσα. Ναι. Ύστερα παίρνουμε ντομάτα, τη βάζουμε στη μάπα. Όχι στη μάπα, μέσα στο τέντζερι. Μέσα στο τέντζερι και αυτό πάει. Όλα αυτοί μέσα τώρα κολυμπάνε, ξέρουν κολύμπι. Τι κολυμπάνε, βράζουνε. Βράζουνε. Μετά παίρνουμε, πάμε στα σελίνια, παίρνουμε το σέλινο. Πού πας? Στα σελίνια. Να πάρεις τι? Σέλινο που είναι? Εδώ είναι μπροστά μας το σέλινο, το παίρνουμε. Α, το σέλινο το ρίχνουμε μέσα. Κρεμμύδια, μας πιάνει σεληνιασμός. Από τι μας πιάνει σεληνιασμός? Από το σέλινο τον πολύ. Όχι, παιδί μου. Βράζουν όλα μαζί. Βράζουν όλα μαζί, μιλες. Βράζουν όλα μέσα. Αφού βράζουνε, ύστερα ρίχνουν πολύ κολάδι, ναι. Αλάτι, τρινάλ. Όχι τρινάλ, μούφια, δεν πειράζει. Μούφια το τρινάλ, το βγάζω έξω. Βάζουμε αλατάκι, πιπεράκι και το φαΐ είναι έτοιμο. Και θα το φάνε αυτό, θα τ' αρέσει. Βεβαίως.
Και αν δεν τα αρέσουν και μου το περάσουν στο κεφάλι. Δεν υπάρχει περίπτωση τέτοια να στο περάσουν στο κεφάλι. Ό,τι φαΐ θέλουν δεν έχουμε άλλο. Όχι, η σπεσιαλιτέ του αγκόπ έχουμε. Το τουλού, τουλού, το αγκόπ. Ό,τι ζητάνε τέλος θα λέω. Τέλος. Στο τέλος θα με κάνουμε αύριο στο ξύλο. Όχι, να μην στενοχωριέσαι. Και για να βγάλουμε πολλά λεφτά θα δίνουμε 10 δραχμές τη μερίδα. 10 δραχμές το πιάτο. Το πιάτο. Το μερίδα. Τη μερίδα. Μάλιστα. Τι λες, δέχεσαι? Δέχομαι. Και... εγώ τι είμαι τώρα, μάγειρα. Κοίταξε να δεις. Εκτός όμως από το μάγειρα, για μην πληρώνουμε κι άλλο προσωπικό, θα κάνεις και τον σερβιτόρο. Τι σερβιτόρο? Τον καρσόν. Α, τα, για τα, τα πόσο σωστά να πάρω, ε. Θα τα παίρνεις βεβαίως και τα πόσο σωστά. Σωστά. Θα παίρνω βεβαίως. Μπουμπουράρια, μπουμπουάρια. Και πάνω απ' όλα θα είσαι ο διευθυντής του καταστήματος. Πόσες θέσεις θα έχω, βρε. Μάγειρας είμαι, καρσόνης είμαι. Και διευθυντής. Βεβαίως. Να σου πω για διευθυντή λύκη, το να πούμε, το είχα μέσα στον οργανισμό. Το είχα καημό. Με έλεγε συγχωρημένη μάνα μου. Αγόρι μου λέει, άμα μεγάλος θα γίνεις, δεν μεγάλος άνθρωπος. Είναι εκροθάφτης ή καντιλανάφτης ή διευθυντής. Να τώρα που γίνουμε διευθυντής. Είσαι γεννημένος πάντως για διευθυντής. Σιγά να μην είμαι αγέντος. Τι είμαι, ραδίκι να φυτρώσω. Γεννήθηκα και εγώ γεννήθηκα. Δεν μου λες, Γιάννη μου, εγώ ο διευθυντής. Άμα τσακώθω με τον καρσόνι, δεν μπορώ να το διώξω. Βεβαίως, με τις κλωτσιές. Θα το αλλάξω τον Ανανία του. Αμέ. Διευθυντής δεν είμαι. Αμέ. Κλωτσιά και γροθιά θα φάει. Βεβαίως. Στο στομάχι να καταλάβει. Βεβαίως. Και διευθυντής είμαι εγώ. Δεν με λες ποιος θα είναι τον καρσόνι. Εσύ. Εγώ. Ε. Εσύ. Εγώ. Καρσόνι είμαι εγώ. Ναι. Ο διευθυντής ποιος είναι. Εσύ. Τι. Εγώ είμαι. Βεβαίως. Βρε μπουμπουνοκέφαλε, εγώ διευθυντής, θα βαράω εμένα τον καρσόνι, ε. Θα λέω, όξω, παλιό παιδό καρσόνι, όξω από εδώ. Και άμα το διώξω θα τον παρακαλέσω πάλι τον καρσόνι, εγώ εμένα το διευθυντή, να πάρει εμένα τον καρσόνι μέσα. Έλα παιδί μου μέσα, έλα να πιάζει δουλειά. Έτσι θα κάνω, βρε. Θέλω να πω ότι ο διευθυντής πρέπει να τα έχει καλά με το προσωπικό. Α, δεν θα παραξηγιόμαστε. Όχι. Θα δίνω αφορμή και δικαίωμα να τσακωνόμαστε. Βεβαίως. Εντάξει, βρε Γιάννη, εντάξει. Και όσο για τα κέρδη, μισά μισά. Τι μισά μισά, Γιάννη, τι μισά μισά. Να σου το εξηγήσω. Να μου το ξυνήσεις. Ας πούμε ότι βγάλαμε 100 δραχμές. Μάλιστα. Θα πάρω εγώ 70 και εσύ 30. Μισά μισά. Α. Θα πάρεις πόσο εσύ? 70 εγώ, 30 εσύ. Μισά μισά. Α. Άμα πάρεις εσύ 70 και 30 εγώ, μισά μισά είναι. Για στάσου να κάνω ένα προπέτασμα. Να κάνω ένα προπέτασμα. Προπέδεια. Προπέδι, το ίδιο είναι. 70 παίρνει αυτός. 7 στο κρατητήριο. 0 στο πηλίκιο, 70. 30 παίρνω εγώ. 3 στο χέρι, το άλλα 3, 7, 21, δεν μου μένει καμία. Βρε εσύ, άμα πάρεις εσύ 70 και 30 εγώ, μισά μισά είναι. Μισά μισά είναι, 70 και 30 πόσο κάνουνε? 100. Τι σου λέω εγώ? Α, καλά λες ρε. Λογαριασμό δεν ξέρω εγώ, για να σε δοκιμάσω το είπα. 70 και 30, 100 δεν κάνει? 100. Τι φωνάζεις? Εγώ φωνάζω, εσύ φωνάζεις. Α, εγώ φωνάζω, καλά λες. Ναι, με λες ρε Γιάννη, εδώ θα σε πιάσω τώρα. Γιατί να πάρεις 70 εσύ και 30 εγώ? Δεν κάνει να πάρω πρώτος 30 εγώ και να πάρεις ύστερα εσύ τα 70. Εντάξει, όπως θέλεις. Εντάξει. Εντάξει, 30 εγώ πρώτος και 70 εσύ. Εντάξει. Αμάν, μπράβο Γιάννη, εντάξει, του την έφερα, του την έφερα. Να ξέρεις τι ατσίκλα σήμερα. Λοιπόν, εδώ είναι το μαγαζί. Αυτό εδώ είναι το μαγαζί? Ναι. Με δυο καρέκλες και ένα τραπέζι. Έτσι όλοι ξεκίνησαν. Με μια καρέκλα και έγιναν εκατομμυριούχοι. Ναι, και εγώ ξεκίνησα με μια καρέκλα. Πού? Εδώ στο Δόξα Πατρί. Έφαγα καρεκλιά που είδα στον ουρανό υπτάμινους δίσκους. Λοιπόν, δέχεσαι? Δέχομαι, τι να κάνω. Δεν μου λες εδώ με βάρδι, θα τρώνε, θα έχονται. Μόλις θα τρώνε, θα λέω, άντε σήκω, φύγει κάτι άλλο. Κανονίζε τα εσύ. Εγώ θα τα κάνω. Λοιπόν, εντάξει. Εγώ φεύγω, πάω να κάνω διαφήμιση για το κατάστημα. Μάλιστα. Και όπως είπαμε, έτσι. Πόσο τη μερίδα? 10 δραχμές τη μερίδα. 10 δραχμές τη μερίδα. Το βράδυ θα έρθω να μοιραστούμε τα κέρδη. Κοίταξε Γιάννη, αν δεν με βρεις εδώ, έλα παρακάτω. Γιατί? Θα με έχουν μπαγλαρώσει. Είσαι κανένα σοκονομονείο μέσα, είσαι κανένα αστυνομικό τμήμα θα με. Έλα μωρέ, μην κακομελετάς. Εγώ το έχω δει το όνειρο, άντε. Εντάξει, εντάξει. Άντε, γεια σου, γεια σου. Ορβουρβουάρια, ορβουρβουάρια, άντε στο καλό. Και τώρα στα καλά καθουμένα μάγειρα σήνα. Ας πάω μέσα να βάλω την ποδιά μου και το σκούφο μου. Α, να ένα εστιατόριο. Εδώ θα φάω με την ψυχή μου. Μπάμια, μπάμια. Γκαρσόν, μπάμια, μπάμια. Γκαρσόν! Γκαρσόν! Μπάμια, μπάμια. Τι φωνάζεις, βρε, τι φωνάζεις. Από την ώρα που μπήκες μέσα, όλο γουρζιά πάει. Ακόμα λίγο να πέσω και να σκοτωθώ. Τι φωνάζεις? Εσύ εδώ. Γιατί βλέπεις κανέναν άλλον, εγώ είμαι. Μπάμια, μπάμια. Ποιος είναι μπάμιας, μπάμιας? Ποιος είπε μπάμια? Τώρα δεν είπες μπάμια, μπάμια. Εγώ είπα μπάμια. Άντε να σε κοιτάξει κανένας γιατρός. Μάλιστα. Μπάμια, μπάμια. Να τους, να τους.
Τώρα δεν έκανες πάλι μπάνιο μπάνιο. Δεν βλέπεις τα χαλιά σε μένα, λες να πάω να με κοιτάξει γιατρός. Αν είναι κολλητικό και το κολλήσω κι εγώ, δεν θα βγεις γερός από εδώ μέσα. Θα βγεις μελτζάνα μελτζάνα. Ας το κολλήσω κι εγώ και τα λέμε. Μπάμια μπάμια. Να το, το κόλλησα. Το κόλλησα. Μπάμια μπάμια. Τι γίνεται βρε, με την μπάμια μπάμια θα τη βγάλαμε σήμερα. Δεν μου λες, τι έχεις. Τι έχω, σκουλικό δίτη έχω, γιατρός είσαι. Τι θα μου φέρεις. Το δίσκο στο κεφάλι. Φέρε μου ένα κατάλογο να φάω. Να φας κατάλογο. Τι κατάλογο, ποιον άλογο. Ένα χαρτί που γράφει τα φαγητά. Α, το χαρτί που γράφει τα φαγητά. Ναι. Ούτε να φας ξέρεις, ούτε να διαβάζεις ξέρεις. Ορίστε. Αυτό δεν γράφει τίποτα. Δεν έχεις την αμανασία. Μπορεί να γράφει άλλα. Γράφουμε άλλα δίνουμε εμείς. Τι θέλεις εσύ. Θες να φας ένα τουλουτουλαγκόπ. Δεν θέλω. Φάει ένα τουλουτουλαγκόπ. Θα γλύψεις τα δακτυλικά σου αποτυπώματα. Δεν θέλω σου είπα. Πιάσε λίγες γόπες. Και να σε πιάσω. Λίγες γόπες. Λίγες γόπες. Πού να βρω τις γόπες τέτοια ώρα βρε. Άντε πάρε ένα τσιγάρο και άντε στο σπίτι σου. Τι να το κάνω. Γόπες λες, τσιγάρο δεν είναι. Όταν λέω γόπες εννοώ ψάρια. Οι γόπες ψάρια είναι. Τι είναι. Βρε μπουμπονοκέφαλε, άμα είναι οι γόπες ψάρια, ο Αστακός τι είναι, πουρο είναι. Άσε με Χριστιανέ μου, σου φέρω το δίσκο στο κεφάλι, έχεις όρεξη πρωί πρωί. Ποιον θα βαρέσει με το δίσκο στο κεφάλι. Για βάρα να δω. Ορίστε, πάτε, ορίστε, μπάμια, μπάμια. Αμάν, αμάν, άντε βρε μπάμια, άντε βρε πανατέμασε. Ακούτε τι είναι που κλείστε του. Α, ένα εστιατόριο και έχω μια πείνα. Γκαρσόν. Γκαρσόν! Αυτή δεν με βλέπει ή εγώ δεν είμαι εδώ. Τι είναι καλέ, δεν με βλέπεις, εδώ είμαι. Εσύ είσαι εδώ. Βλέπεις κανέναν, εγώ είμαι εδώ. Φέρε μου μια λίστα. Λίστα, α, το χαρτί. Δεν μου λες, γλώσσα έχεις. Δεν έχω. Καλέ μου γκος είμαι, δεν βλέπεις. Αν δεν είχα γλώσσα θα σου μίλαγα. Θα σου έλεγα αδιόδιο. Δεν εννοώ αυτή τη γλώσσα, εννοώ γλώσσα, μου χαρίσε για να φάω. Μου χαρίσε να φας. Δεν έχω, φάει ένα τουλουτουλαγκόπ. Δεν θέλω. Φάει καλέ. Δεν θέλω. Θα γλύβεις τα δακτυλικά σου από τρυπώματα. Δεν θέλω. Με θεώσεις. Δεν μου λες, κεφάλι έχεις. Όχι, κεφάλι. Μπορεί κοντζά μου χαφάς, δεν το βλέπεις. Σαν λυκαβητός είναι. Δεν εννοώ αυτό το κεφάλι, εννοώ κεφαλάκι αρνίσιο για να φάω. Α, αρνίσιο, δεν έχω. Φάει ένα τουλουτουλαγκόπ. Δεν θέλω. Φάει καλέ θεία να κάνω τσιφτή. Δεν θέλω. Μη σώσεις. Έχεις ποδαράκια. Όχι, παπουτσάκια έχω και κορδόνια. Τι ποδαράκια καλέ. Τι κορδόνια μου λες, ποδαράκια πατσά. Τα παπούτσια με τα ποδαράκια πατσά είναι. Καλέ πατσαζίδικο το πέρασε εδώ. Άντε να πας σε πατσαζίδικο να φας. Τότε τι έχεις. Τι έχω, τι θέλεις έχω. Τότε φέρνω μια σαλάτα λάχανο γιατί με έσκασες. Εγώ σε έσκασα. Τώρα που θα φας το λάχανο θα δούμε. Ένα λάχανο στην κυρία. Καλέ τι είναι αυτό. Λάχανο. Μα εγώ σου ζήτησα λάχανο σαλάτα. Εγώ σε έφερα ολόκληρο. Βόσχησε φάει όσο θέλεις. Μα τρελαώσε σε αυτό να το πας εσύ και όλο το σόι. Τώρα θα πας στην αστυνομία και θα σου δείξω εγώ. Θα στο κλείσω το μαγαζί. Ας το τραπέζι μην το βάλεις, θα κλείσω το μαγαζί μου. Να πας στην αστυνομία, να πας να μου τι θα κάνεις. Τώρα θα σου δείξω εγώ. Να πας. Καλέ. Ας το τραπέζι, καλέ. Ας το τραπέζι. Ακόμη τι έγινε, πώς πάνε οι δουλειές. Καλά πάνε. Για τα κέρδη. Για τα κέρδη ήρθες. Πάρε να θεμάσαι. Τι έγινε μόνο. Τέτοια κέρδη, τέτοια λεφτά κέρδισα κι εγώ. Κάτσε αυτό. Θα μας πάει να μας το κλείσει το μαγαζί. Θα το κλείσω μόνος μου. Μοναχονός μου θα το κλείσω. Προκειμένου να μου το κλείσει εσύ. Θα το κλείσω. Και ας πάει και το μαγαζί κιόλα. Αυτό ήτανε. Ή θα έχω μαγαζί ή δεν θα έχω.